Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Χρήστο τον Χατζημίση, να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες που την συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, πριν από λίγα λεπτά. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη, κυρίες και κύριοι. Τελικά, λοιπόν, είχαμε την εξέλιξη που ζητούσε η κυβέρνηση από το Eurogroup, δηλαδή ότι αναγνωρίζει ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες με την Ελλάδα. Αλλά, βέβαια, σημαντικά θέματα που παραμένουν ανοιχτά συζητούνται σε βάθος και χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που είπανε είναι ότι ναι, γίνεται πρόοδος, αλλά δεν έχει χρήματα. Ακριβώς. Πρώτα να τελειώσουν τα τεχνικά θέματα και μετά τα χρήματα. Mm-hmm. Αυτό δήλωσαν σήμερα στο Eurogroup. Και βεβαίως, Εύη, λέμε ότι επανέλαβε το Eurogroup στην ουσία την δήλωση της 20ης Φεβρουαρίου. Παραμένει το ισχύον πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις. Όταν οι θεσμοί καταλήξουν σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο για την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης, το Eurogroup θα αποφασίσει για την πιθανή αποδέσμευση των εναπομεινουσών δόσεων της τρέχουσας συμφωνίας. Άρα έχουμε μια καταρχήν δήλωση, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να καλύψουν και οι θεσμοί και η Ελλάδα βεβαίως σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Χρήστο, θα λέγαμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί από όλες τις συνεδριάσεις έχουμε μια καταρχήν θετική αποτύπωση και κατά δεύτερον λόγο πάλι περνάμε το μαρτύριο της σταγόνας, αν θα υπάρξει χρηματοδότηση ή όχι. Έτσι είναι, ακριβώς, και αυτό βεβαίως φαίνεται και από τις δηλώσεις των αξιωματούχων αμέσως μετά το Eurogroup, οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να φτάσουμε. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ, για παράδειγμα, είπε όταν έχουμε μια συμφωνία, μετά, όταν θα έχουμε τη συμφωνία, μετά ξεκινάει η εφαρμογή, τότε ξεκινάει η εκταμείευση. Θα μπορούσε να γίνει σταδιακή εκταμείευση, αλλά πριν την εκταμείευση θα πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή των μέτρων που θα ψηφιστούν. Οπωσδήποτε έχουμε τώρα σε εξέλιξη την συνέντευξη τύπου του κυρίου Βαρουφάκη που είδαμε αποσπάσματα πριν από λίγο. Είπε δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Το θέμα της ρευστότητας είναι φλέγον ζήτημα. Να μην κλείνουμε τα μάτια μας. Ο λόγος που δεν αναφέρθηκε στη δήλωση είναι γιατί δεν θεωρήθηκε ότι έπρεπε να γίνει αναφορά. Από άποψη χρονοδιαγράμματος, γιατί ρωτήθηκε, είπε ότι μιλάμε για τις επόμενες εβδομάδες. Όπως κάθε κυβέρνηση, έτσι και η ελληνική σκοπεύει να τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δικαιούχους, δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Βαρουφάκης. Και επίσης είπε ότι η κυβέρνηση δέχεται απολύτως την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν χρειάζεται κάποια απόφαση του Eurogroup για να ληφθούν αποφάσεις. Είναι βεβαίως οι απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Βαρουφάκης στις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ είπε επίσης ότι θα καταβληθεί όλη η προσπάθεια που χρειάζεται σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να υπάρξει πρόοδος, αλλά χρειάζονται και πιο λεπτομερείς προτάσεις. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά και πίσω από το προσκήνιο. Εκτός εάν αποδεχτεί η ελληνική πλευρά το παλιό πρόγραμμα, δεν το αποδέχεται, άρα λοιπόν θα πρέπει να παρουσιάσει λεπτομερείς προτάσεις. Και τώρα αυτό μου θυμίζει, Χρήστο, ποιος κάνει την περισσότερη δουλειά και ποιος έχει την ευθύνη ή όχι. Σίγουρα η ελληνική κυβέρνηση θα πει πάλι ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αλλά οι θεσμοί είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν το μέγεθος της δουλειάς. Χρήστο, θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια του δελτίου για να μας δώσεις ό,τι νεότερο έχουμε και από δηλώσεις άλλων και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.